με τη μορφή σύμβασης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην οποία προβλέπονται 26 έτη λειτουργίας και συντήρησης. Θα είναι, όπως είδαμε, μήκους 100 χιλιόμετρων, θα περιλαμβάνει την κατασκευή μιας περιψωμένης ταχείας λεωφόρου, μήκους 4 χιλιόμετρων σε συνεχή γέφυρα, 9 ανισόπεδους κόμβους, 10 νέες γέφυρες, 3 νέες σύραγγες. Περισσότερα θα σας πει ο Νίκος σε λίγο. Τα ωφέλη για τους οδηγούς, τους κατοίκους και τους μετακινούμενους είναι πολλαπλά. Δωρεάν, και το επαναλαμβάνω, δωρεάν, ταχεία και ασφαλή παράκαμψη του αστικού ιστού της πόλης Θεσσαλονίκης. Αύξηση της οδικής ασφάλειας, λόγω της μείωσης και του αριθμού των ατυχημάτων. Περιβαλλοντική αναβάθμιση, και το είδαμε στο βίντεο, της ευρύτερης περιοχής, με μείωση του όγκου των κυκλοφορούν των οχημάτων εντός του κέντρου της Θεσσαλονίκης και αύξηση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν διαδρομές εκτός του κέντρου. Βελτίωση στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της Βορείου Ελλάδος, καθώς σήμερα δεν είναι και απολύτως ικανό.